Άμεσα πιάνουν δουλειά οι ομάδες που έχουν συσταθεί ώστε να καταστεί σύντομα κατορθωτή ανάπτυξη των περιουσιών που βρίσκονται στα όρια των Βρετανικών βάσεων στη βάση της Συμφωνίας Λευκοσίας Λονδίνου. Στόχος να ολοκληρωθούν εντός 6 μηνών οι απαραίτητοι σχεδιασμοί. Ο Υπουργός Εσωτερικών, μιλώντας στη Βουλή μετά τη συμμετοχή του σε συνεδρίαση της Επιτροπής Εμπορίου, όπου και ανέλησε πτυχές της συμφωνίας στην παρουσία και των τοπικών αρχών, ανέφερε ότι απαιτείται πολύ και σκληρή δουλειά η οποία θα γίνει σε συνδιαβούλευση με τις βάσεις. Πάντοτε σε συνεργασία με τους αξιωματούχους των Βρετανικών βάσεων, αλλά κυρίως σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές και τους Δήμους, κατορθώσουμε μέσα σε μήνες να παρουσιάσουμε ολοκληρωμένων πολεοδομικών σχεδιασμών. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εμπορίου και αναπληρωτής πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού Λευτέρης Χριστοφόρου χαρακτήρισε ιστορική σημασία στη συμφωνία. Οι κάτοικοι αισθάνονται ότι απελευθερώθηκαν οι περιουσίες τους, ότι πλέον είναι ισότιμοι πολίτες με τους άλλους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ για 53 τόσα χρόνια ένιωθαν τη δυσμενή μεταχείριση. Θετικό βήμα το οποίο θα κατοχυρώσει τα δικαιώματα των κατοίκων χαρακτήρισε τη συμφωνία ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Κώστας Κώστα. Θα πρέπει όλα τα αρμόδια τμήματα του κράτους σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές να επεξεργαστούν ένα ολοκληρωμένο πολεοδομικό σχέδιο το οποίο θα πρέπει να είναι δίκαιο. Τη συμφωνία χαιρέτησε και ο αντιπρόεδρος της ΕΔΕΚ Γιώργος Βαρνάβα. Να μην υπάρξει οποιαδήποτε κολυσιεργία στην εφαρμογή αυτής της συμφωνίας, δηλαδή το να μπορέσουν αυτοί οι κάτοικοι να εκμεταλλευτούν τις περιουσίες τους. Στη συνεδρία παρέστησαν και εκπρόσωποι των επηρεαζόμενων δήμων και κοινοτήτων. Ο δήμαρχος Ύψωνο Αριστίδης Αριστίδου εξέφρασε την ικανοποίηση των δημοτών του. Οι ιδιοκτήτες γης εντός Βρετανικών βάσεων θα έχουν ακριβώς τα ίδια δικαιώματα εφόσον θα εφαρμοστούν πολεοδομικές ζώνες. Ο κοινοτάρχης Φρενάρους Νίκος Κουρής ζήτησε την υιοθέτηση δικλείδων ασφαλείας ώστε να αποφευθεί το ξεπούλημα έναντι πινακίου φακής. Να δοθούν δάνεια, να τους δοθούν οικονομικές ώστε να αξιοποιήσουν την περιουσία τους. Με βάση τις παραμέτρους της συμφωνίας, η Κυπριακή Δημοκρατία θα αναλαμβάνει το κόστος για έργα υποδομής, ενώ εκεί όπου θα εξυπηρετούνται και στρατιωτικές εγκαταστάσεις των βάσεων θα υπάρχει κατά αναλογία επιμερισμός του κόστους.